Μέχρι σήμερα μένει πιστός σε όσα του δίδαξε η πορεία του και κυρίως η συμμετοχή του σε μια από τις επιχειρήσεις που άφησαν εποχή. Την επιχείρηση Νίκη, που τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974 έφευγε με την πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλεμε για την Κύπρο, σε μια χαμηλή πτήση και ασυνόδευτη, μια επιχείρηση αυτοκτονίας όπως την χαρακτήρισαν, καθώς έπρεπε να είναι μυστική από τον εχθρό, τους Τούρκους που λίγες ώρες πριν είχαν εισβάλει στην Κύπρο. Η μονάδα είχε προετοιμαστεί για να μεταβεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Ρόδο και στη Γκο, για να ενίσχυε την τοπική άμυνα. Το μεσημέρι λοιπόν δέχτηκε ένα τηλέφωνο ο διοικητής της μονάδας, είπε ξεχάστε τα σχέδια που είχατε και θα φύγετε σε 5 ώρες με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας για να μεταβείτε στην Κύπρο. Σαράντα πέντε χρόνια μετά, ο Βασίλειος Μανουράς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία σήμερα, ταγματάρχης τότε στην πρώτη μοίρα καταδρομών, θυμάται με λεπτομέρεια πώς έφυγαν, πώς κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ενώ βάλλονταν από τουρκικά, αγγλικά αλλά και φίλια πυρά, και πώς η επιχείρηση Νίκη, παρά τις απώλειες που υπήρξαν, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ξεκινήσαμε νύχτα μετά τις 10 η ώρα, προκειμένου η πτήση να γίνει αθόρυβα και χωρίς να γίνει αντιληπτή από τον εχθρό. Γι' αυτό θεωρείται και μια από τις μοναδικές επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού. Ασυνόδευτη μια μονάδα με νυχτερινή χαμηλή πτήση γύρω 100 μέτρα από τη θάλασσα να φτάσει στην Κύπρο. Με φώναξε πιλότος, πήγα από μπροστά. Του λέω τι συμβαίνει, μου λέει βλέπετε εδώ, βαλόμεθα από παντού. Από όλες τις κατευθύνσεις, από εντός, μέσα από το αεροδρόμιο και από την περιφέρεια, από όλες τις κατευθύνσεις. Υπέθεσα εγώ ότι προφανώς γίνει επιχείρηση και καταληφθεί το αεροδρόμιο, προφανώς, και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Ρωτάω τον πλέον, μου λέει με αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να προσγειωθεί. Του λέω, έχει προσγειωθεί και κανένα αεροσκάφος. Μου λέει, ένα. Εδώ σε αυτό το αεροπλάνο είναι η διοίκηση της μοίρας, επομένως πρότισε να προσγειωθεί. Πρέπει να προσγειωθεί οπωσδήποτε. Αποστολή τους ήταν να προστατεύσουν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας και να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Τα πυρά εξηγεί έπεφταν ασταμάτητα. Η αίσθηση του χρέους και η σκέψη όμως ότι υπερασπίζονταν την πατρίδα δεν άφηνε ίχνος φόβου να ξεδιπλωθεί. Μόνο δέος, όπως λέει, και ενθουσιασμός. Κατέρευθε ένα πλάνο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 καταδρομείς και 4 αεροπορεί. Όλοι ρίχνανε, και οι Τούρκοι ρίχνανε και οι Άγγλοι από τη διαπιστώθη ρίχνανε και τα φίλια πειρά, διότι για λόγους μυστικότητας, όπως ελέγχθη μετά, καθυστερήσαν να μεταφέρουν το μήνυμα ότι φτάνουμε στην Κύπρο. Έμεινε στην Κύπρο για 8 μήνες, ενώ μεσολάβησε και ο Ατήλας II. Θυμάται ότι η εμπλοκή τους ως μονάδα έκοψε την πορεία των Τούρκων που προσπαθούσε να καταλάβει τη Λευκωσία. Μακριά από τα σπίτια τους, με εβδομάδες ολόκληρες, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν ζουν ή όχι, η ζωή τους όλο αυτό το διάστημα είχε ένα στόχο και ένα σκοπό. Αυτόν που υπηρέτησαν, όπως εξηγεί, με θάρρος και κουράγιο. Το ωραίο πράγμα για τον άνθρωπο είναι να πιστεύει ότι υπερασπίζει την πατρίδα του. Εμείς για ένα είμαστε υπερήφανοι. Ότι δεν, ενώ μας έτυχε η μοίρα να υπερασπιστούμε το έδαφος της Ελλάδος, γιατί η Κύπρος είναι Ελλάδα, δεν παραδώσαμε ούτε μία σπιθαμή, ούτε ένα μέτρο. Σήμερα, 45 χρόνια μετά, βλέπει τις φωτογραφίες, ανασύρει εικόνες από τη μνήμη του και παρακολουθεί ντοκιμαντέρ για την εισβολή και τη συμβολή τους, και αυτό τον γεμίζει, όπως εξηγεί, περηφάνεια. Κάθε φορά που πηγαίνει στην Κύπρο, αισθάνεται ότι ο κόσμος τους τιμάει για την προσφορά τους και η καρδιά τους σφίγγεται όταν μπροστά στα μάτια του ξεδιπλώνεται η περιοχή που χάθηκε εκείνη την περίοδο. Εμείς και τώρα αποτελούμε αγαπητά πρόσωπα, μας ονομάζουν οι κριτικοί. Είχαμε αφήσει τότε η μυρωδιά ξύλιστη και είχαμε αφήσει τα μουστάκια μας και λοιπά. Λέγανε οι κριτικοί, επειδή ξεκινήσαμε από το Μάλεμε και ήσαν και μισή όντως κριτικοί, μας είχαν πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό.
Έχω ξαναπάει, ναι. Έχω ξαναπάει πολλές φορές. Και? Πάντα με πιάνει ένα δέος, μια τρεμούλα όταν βρίσκομαι εκεί. Όταν πήγα μία φορά και μου ζητήσα να πάμε στα καταχώμενα, το είχε επιτραπεί, δεν δέχτηκα να πάω. Λέω, στην κυρίνια θα πάμε, μόλις θα έχει ελευθερωθεί.